Καλησπέρα σας, φίλοι μπασκετόφιλοι, followers του Basketbook. Μια ακόμη βραδιά θα κάνουμε παρέα, αναλύοντας ένα πολύ φλέγον και τρέχον θέμα που νομίζω αφορά όλους τους εμπλεκόμενους, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και γενικότερα στον αθλητισμό. Είναι γεγονός ότι αυτή η πανδημία, όλα αυτά τα lockdown που κοντεύουν να κλείσουν χρόνο τώρα, έχουν προκαλέσει μια πολύ μεγάλη κρίση, εργασιακή, οικονομική, αγωνιστική, ψυχολογική. Λοιπόν, είμαστε εδώ απόψε παρέα με τρεις ανθρώπους που υπηρετούν το άθλημα από διαφορετικά πόστα, να συζητήσουμε πώς αυτή η εργασιακή κρίση, να την πούμε έτσι, μπορεί να αποτελέσει μία αφορμή αναγέννησης του αθλήματος, ειδικότερα σε επίπεδο θεσμών, ώστε αυτό που ζουν τώρα προπονητές και παίκτες κατά βάση να μην ξαναεπαναληφθεί. Μαζί μου απόψε είναι ο εκλεκτός φίλος του Basketbook και αγαπητός σε όλους μας, ο δημοσιογράφος, ο Θανάσης ο Ασπρούλιας. Μεγάλη μας τιμή απόψε, Θανάση, που σε έχουμε και πάλι. Δική μου η τιμή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Πρωτέα Βούλας, πασίγνωστος μπασκετάνθρωπος, υπηρετεί και προσφέρει στον Πρωτέα Βούλας και στο άθλημα συνελικότερα για πάρα πολλά χρόνια. Καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη, καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα σε όλους. Το πασίγνωστος να το κρατήσουμε λίγο, δεν πειράζει, αλλά... Πασίγνωστος μπασκετικά, γιατί επί προεδρία σου και μαζί με τον υπολείπων συνεργατών σου, ο Πρωτέας Βούλας όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί ένα υπόδειγμα και πρέπει να τα λέμε, μήπως και βρεθούν μιμητές και αλλού και σε άλλα σωματεία. Παρέα μας και πάλι για μια ακόμη φορά ο φίλος, γνωστός προπονητής, καταξιωμένος προπονητής, καθηγητής σωματικής αγωγής, ο Τάκης ο Καλατζής, πολυγραφότατος και αυτός τους τελευταίους μήνες όσον αφορά αυτό το κακό που μας έχει βρει στο μπάσκετ και στον αθλητισμό. Θα πούμε πάρα πολλά απόψε και με τον Τάκη. Καλησπέρα Τάκη Καλατζή. Καλησπέρα και στους δύο φίλους. Με τον πρόεδρο έχω συνεργαστεί και με τον Θανάση δεν είμαστε σε χωριανοί, είμαστε κόντο χωριανοί. Και δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια τέτοια μέρα θα θυμίσω στο Θανάση ότι ήμασταν στο Copa del Rey και απόψε είμαστε στην εκπομπή του Μαγκή, του Χρήστου του Μαργέλη. Αυτό τα λέει όλα. Αλήθεια είναι, αλήθεια, αλήθεια. Δυστυχώς, εύχομαι να ξεπεραστούν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο θέμα μας. Θανάση Ασπρούλια, αν έχεις την καλοσύνη να ξεκινήσω από σένα, να είσαι εσύ ο συνδετικός κρίκος απόψε. Αν θέλεις κάνε μας έτσι μία ανασκόπηση το τι έχουμε βιώσει σαν αθλητισμός και ειδικότερα σαν μπάσκετ από πέρυσι το Μάρτιο και πώς έχει κορυφωθεί τώρα αυτή η κρίση, εργασιακή κρίση που πλήττει βασικά προπονητές και παίκτες. Νομίζω ότι ο αθλητισμός δεν είναι ένας κλάδος αποκομμένος από όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα, επαγγελματική, εμπορική, δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών. Σωστά. Που έχουν πληγεί κατά κόρον, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον πολιτισμό σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν ξέρω αν πρέπει να διαχωρίσουμε τον αθλητισμό. Απλά θα πω ότι επειδή είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού, καλό είναι να δείξουμε μια μεγαλύτερη ευαισθησία γι' αυτό, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα οποία υφίσταται ο αθλητισμός, υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι τα υφίστανται πολλαπλάσια σε σχέση με τον αθλητισμό. Και είναι και αρκετές χιλιάδες ανθρώπων περισσότεροι που έχουν πληγεί έχοντας αφιερώσει τη ζωή τους σε κλάδους οι οποίοι δεν έχουν καν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες, να εργαστούν κτλ. Η διαφορά είναι ότι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους επαγγελματικούς κλάδους οι αθλητές οι οποίοι έχουν πληγεί ήταν εχμάλωτοι μιας κατάστασης που διακινούνταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μέσα στην οποία ο ερασιτεχνικός αθλητισμός προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο επιβίωσης μεταξύ ερασιτεχνικού, επαγγελματικού, μισθοδοτικού, δωρεάν, οδηπορικών κτλ. Ένα πάρα πολύ θολό τοπίο.
που την κρίσιμη στιγμή, τη στιγμή των δυσκολιών, αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο έτσι ώστε οι αθλητές να μείνουν εκτός των κρατικών επιδομάτων που δόθηκαν σε όλους τους άλλους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα οι φωνές των αθλητών τους τελευταίους μήνες να έχουν γίνει κραυγές, οι οποίες ακούστηκαν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή η κατάσταση, κατά τη γνώμη μου, έχει αναδείξει ένα τεράστιο πρόβλημα που αφορά την επαγγελματική υπόσταση των παιδιών που ασχολούνται με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με τον μπάσκετ σε χαμηλότερες της Α1 κατηγορίες. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο ως μπάσκετ πρέπει να μας μείνει από αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση που διανύουμε, είναι το γεγονός ότι από εδώ και στο εξής, κανένα παιδί, για κανένα λόγο, δεν πρέπει να ξαναμείνει ανασφάλιστο. Αυτό είναι μία ευχή η οποία όλοι μας ελπίζουμε να βρεθεί η φόρμουλα να γίνει πραγματικότητα. Πριν περάσω στο Χρήστο το Βασιλιάδη, να αναφέρουμε στους τηλεθεατές μας ότι και απόψε υπάρχει ο διαγωνισμός. Σας παρακαλώ να αφήνετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας ή και τους χαιρετισμούς σας ακόμα στους καλεσμένους μας. Απόψε υπάρχουν τα δώρα και πάλι από την εταιρεία Nikan, του φίλου μας του Νίκου του Ανδριόπουλου. Αυτή η θαυμάσια εμφάνιση μαύρου, χρώματος μαύρου πορτοκαλί basketbook και το καπελάκι μαύρο πορτοκαλί σαν αυτό που φορά εγώ, προσφορά της εταιρείας Nikan. Αφήνει τα σχόλιά σας και παρατηρήσεις για να πείτε στην κλήρωση. Επίσης υπάρχει μια υπέροχη μπάλα μπάσκετ προσφορά του Flight Club Cos και αυτού του σπουδαίου μπασκετάνθρωπου, του Άκη του Ζωγραφάκη, από την Go, μια μπάλα μπάσκετ Jordan. Τρία τα δώρα μας απόψε. Μπορείτε να αφήνετε τα σχόλιά σας και να συμμετέχετε στην κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί στο τέλος της εκπομπής. Χρήστο Βασιλιάδη, νομίζω ότι καλά μαζί τα λέμε σχεδόν κάθε μέρα. Συμφωνούμε όλοι ότι αυτό το θολό τοπίο πρέπει να καθαρίσει κάποια στιγμή. Τώρα πιστεύω και εγώ ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ΨΑΚ, ΣΕΠΚ, το Υπουργείο ακόμα, να προχωρήσουν σε μια αναδιάρθρωση κάποιων θεσμών, πάνω απ' όλα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Γιατί εσύ, Χρήστο, είσαι παράγοντας, προσφέρεις, δεν προσπορίζεσαι, εσύ είσαι κατά κάποιο τρόπο δωρητής. Καταρχάς, να πω ότι η εισαγωγή που έκανε ο Θανάσης ήταν πάρα πολύ ωραία και συμφωνώ με όλα όσα είπε, κυρίως με το τελευταίο συμπέρασμα, την τελευταία πρότασή του, ότι δεν πρέπει να είναι κανένας αθλητής ανασφάλιστος. Γιατί, εκτός από όλα τα άλλα, υπάρχουν και θέματα όπως οι τραυματισμοί, που πολλές φορές αυτά αντιμετωπίζουν τραυματισμούς χωρίς το σωματείο να μπορεί να βοηθήσει. Θέλω εδώ να ανοίξω μια παρένθεση λίγο, γιατί έχει ακουστεί πάρα πολύ για τους αθλητές που είναι σε δεινή οικονομική θέση και το καταλαβαίνω. Μαζί με όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας βεβαίως, αλλά οι αθλητές έχουν αυτό το πρόβλημα ότι δεν τους αναγνωρίζει κανένας ότι έχουν μια επαγγελματική υπόσταση και άρα δεν μπορούν να πάρουν αυτό το μίνιμουμ που δίνει η πολιτεία. Θέλω για μια στιγμή να πω κάτι για τα σωματεία, τα οποία σωματεία δεν ακούγονται ποτέ πουθενά σε όλο αυτό το argument. Τα σωματεία είναι στο κέντρο του μπάσκετ. Τι εννοώ στο κέντρο του μπάσκετ? Τα σωματεία πληρώνουν τη διοργάνωση των αγώνων. Ξεκινάω από το πολύ απλό. Πληρώνουν πια τη διαιτησία. Πληρώνουν τη γραμματεία. Αρχίζουμε λοιπόν και μετά λέμε πληρώνουν τους παίκτες, πληρώνουν τους προπονητές. Δίνουν υπόσταση στις ενώσεις και στις ομοσπονδίες. Γιατί χωρίς βέβαια στους συλλόγους δεν θα υπήρχαν ούτε ενώσεις ούτε ομοσπονδίες. Και βεβαίως δίνουν και δουλειά σε πολλούς δημοσιογράφους οι οποίοι ασχολούνται με όσα τεκταίνονται μέσα στους αγώνες και έξω από τους αγώνες. Τα σωματεία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει όμως μια παρέμβαση η οποία να διαχωρίζει και να λέει τι είναι το επαγγελματικό μπάσκετ, τι είναι το ημι-επαγγελματικό, αν θέλετε, και τι είναι το ερασιτεχνικό. Με αποτέλεσμα, ένα σωματείο σαν το δικό μας, παραδείγματος χάρη, επειδή εμείς μάθαμε, όπως λέμε, the hard way, δηλαδή είχαμε τραυματισμούς και επειδή είμαστε συνεπείς, δεν θέλαμε ποτέ τα παιδιά αυτά να τα αφήσουμε χωρίς την θεραπεία. Την επέμβαση που έπρεπε να κάνουν, τη θεραπεία κτλ. Είδαμε ότι μας συνέφερε να κάνουμε μία ασφάλιση. Και εδώ και πολλά χρόνια
ασφαλίζουμε τους αθλητές μας και τις αθλητριές μας με ιδιωτική ασφάλιση έναντι ατυχήματος. Δηλαδή, αν θα πάθουν κάτι στους αγωνιστικούς χώρους προπονήσεις ή στους αγώνες, τους ασφαλίζει ότι τουλάχιστον θα πληρωθεί η θεραπεία τους. Αυτό όμως, που είναι το ελάχιστο που μπορεί κάποιος να κάνει, δεν διασφαλίζει τους αθλητές από άλλα πράγματα, όπως παράδειγμα σαν μια ασθένεια, η οποία μπορεί να συμβεί σε όλους. Αυτό που συνέβη τώρα, αυτή η πανδημία που μας έχει διαλύσει, όπου τα παιδιά αυτά τα οποία παίρνανε κάποια μικρά οδηπορικά, αυτή τη στιγμή δεν παίρνουν τίποτα. Άρα, για μένα είναι απαραίτητο, και έχουμε μια ομοσπονδία, έχουμε ενώσεις και ομοσπονδία, οι οποίοι δεν ασχολούνται με το θέμα. Εδώ και, πρέπει να σου πω ότι εδώ και πολλά χρόνια, με αφορμή το γυναικείο που ήταν στην Α1, προσπαθούσαμε να βρούμε μια άκρη για να λυθεί το θέμα του γυναικείου. Το γυναικείο είναι στην Α1, αλλά θεωρείται ερασιτεχνικό. Πώς θεωρείται ερασιτεχνικό τη στιγμή που οι αμοιβές των γυναικών στην Α1 μπορώ να σου πω ότι είναι παρόμοιες με των παιδιών στην Α2, των ανδρών. Άρα, πώς είναι ερασιτεχνικό? Όταν υπογράφει συμβάσεις και οι συμβάσεις αυτές αναγνωρίζονται την Ομοσπονδία ότι οι συμβάσεις είναι νόμιμες και μέσα στις συμβάσεις αναφέρονται οδηπορικά, πώς συζητάμε ότι είναι ερασιτέχνες? Δεν είναι ερασιτέχνες. Είναι κάποια μορφή επαγγελματισμού. Μπορεί να μην είναι άκρατος επαγγελματισμός όπως είναι η Α1, η Ευρωλίγκα και οτιδήποτε άλλο, όμως είναι μια μορφή επαγγελματισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να κάνει η καινούργια Ομοσπονδία, όποια και να είναι αυτή και όπου και να είναι, θα πρέπει να καθαρίσει το τοπίο και να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας τι είναι επαγγελματικός αθλητισμός, είμαι επαγγελματικός αθλητισμός και τέλος τι είναι ερασιτεχνικός. Μαζευόμαστε 10 φίλοι και φτιάχνουμε μια ομάδα για να παίζουμε. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από εμένα που έχω ένα σύλλογο που είναι ερασιτεχνικός και έχω δύο ομάδες, ένα αντρικό και γυναικείο, το αντρικό στη Β' Εθνική, το γυναικείο στην Α2 και παίζουν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι διαφορετικό. Όπως επίσης είναι διαφορετικό να είσαι Ολυμπιακός, παίζει την Ευρωλίγκα. Έτσι. Άρα αυτά πρέπει να θεσμοθετηθούν. Δεν μπορούν να γίνουν απλά. Και θέλω να πάω και ένα βήμα παραπέρα. Με αφορμή αυτό, πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό σε όλους ότι όταν λέμε να θεσμοθετηθούν πράγματα, θα πρέπει από εδώ και μπρος και οι αθλητές και τα σωματεία να τηρούν συμβάσεις συνεργασίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι αθλητές και οι προπονητές ότι θα πληρώνονται από τα σωματεία μέχρι το τέλος της θητείας τους. Όποια θητεία είναι αυτή και σε οποιοδήποτε σημείο. Και να έχει το δικαίωμα ο αθλητής ή ο προπονητής να διεκδικήσει τα χρήματά του νόμιμα από το δικαστήριο σε περίπτωση που το σωματείο δεν πληρώνει. Γιατί και εμείς τα σωματεία πρέπει να είμαστε επιτέλους συνεπείς. Έτσι. Αυτά όλα τα πράγματα, ένας κεώνας πραγμάτων, δεν είναι απλά. Γιατί το να φτιαχτεί αυτό δεν είναι θέμα της Ομοσπονδίας μόνη της. Πρέπει και το κράτος να μπορέσει να βρει το θεσμικό τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό. Ομολογώ ότι εγώ δεν τον έχω βρει. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει. Έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κατηγορία, μια CAD όπως τις λέμε τώρα, είναι της μόδας που λέμε, τις CAD που ακούμε κάθε Παρασκευή έτσι, στις ανακοινώσεις. Θα πρέπει να φτιαχτεί μια CAD ενδεχομένως ή κάτι άλλο το οποίο να προσδιορίζει με ποιο τρόπο θα λειτουργεί όλο αυτό το οικοδόμημα που έχουμε αυτή τη στιγμή και το οποίο είναι στον αέρα. Μάλιστα. Τάκη Καλατζή, πώς έχεις βιώσει εσύ προσωπικά το lockdown στον αθλητισμό? Θα συμφωνήσω και με αυτά που είπε ο Θανάσης και με αυτά που είπε ο Χρήστος. Εγώ όμως θα προχωρήσω πιο πολύ. Ίσως το lockdown είναι μια ευκαιρία να γίνει ένα restart στον αθλητισμό. Τα είπε πάρα πολύ ωραία ο Χρήστος και ο Θανάσης, όμως θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι προπονητές, αν υπάρχουν διπλώματα στους προπονητές, πού δουλεύουν, αν πρέπει να δουλεύουν, αν είναι ικανοί να δουλέψουν, αν έχουν περάσει από ψυχολόγο, γιατί τώρα έχουμε αρχίσει και βγαίνουν οι ηθοποιοί, θα αρχίσουν οι τραγουδιστές κτλ. Θα πρέπει πλέον ο κόσμος και οι γονείς να μιλήσουμε για τα πιο κάτω. Το κάτω, τη βάση, τις ακαδημίες. Θα πρέπει οι γονείς να ξέρουν πού πάνε τα παιδιά τους, πού αφήνουν τα παιδιά τους και με ποιους έχουν να κάνουν. Και αυτό ξεκινάει από το σωματείο, που θα είναι ο πρόεδρος, που θα είναι οι άνθρωποι που διοικούν. Θα πηγαίνουμε στους προπονητές, οι οποίοι προπονητές θα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Αυτό είναι το κομμάτι των πιο χαμηλών, παιδιών. Πάμε. Υπάρχουν, Χρήστο μου και Θανάση και πρόεδρε, πάρα πολλές ομάδες. Θα πάρω τη δική μου τη γειτονιά. Στην Αργυρού που έχουμε τρεις ομάδες, οι οποίες παίζουν και οι τρεις στην Α κατηγορία της Εσκανά. Μπορείς να μου εξηγήσεις το νόημα
σε μία μικρή πόλη, στην Αργυρούπολη, περιοχή, δήμο, να υπάρχουν τρεις ομάδες στην Α Εσκανά. Υπάρχει λόγος. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει μία ομάδα στην Α Εσκανά να μπαίνουν τα χρήματα που μπαίνουν, να είναι όλα νόμιμα, προπονητές, παίχτες, τις ασφάλειές τους, όλο αυτό το κομμάτι. Μήπως ήρθε η ώρα να μείνουν λιγότερες ομάδες? Μήπως ήρθε η ώρα να μείνουν αυτοί που βάζουν το χέρι στην τσέπη, είτε είναι παράγοντες και ακόμα και αθλητές και προπονητές που μένουν απλήρωτοι για να προσφέρουν στο μπάσκετ? Ναι, να γίνει το αριθμό μητρό σωματείων, να υπάρξει αριθμό μητρό προπονητών, να υπάρξει αθλητών. Αν αυτά όλα τα είχαμε, σήμερα πολύ ωραία, κάποιοι άνθρωποι από όλους αυτούς θα παίρνανε τα 534 ευρώ για να ζήσουν την οικογένειά τους. Εγώ δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί δεν είμαι πολύ του λόγου, και όταν έχω απέναντι τον Χρήστο, με τον οποίο έχουμε κουβεντιάσει και πάρα πολλές φορές, τον αφήνω να μιλήσει, γιατί μαθαίνω, ακούω και προσπαθώ, καθώς και με τον Θανάση. Εγώ μίλησα μόνο για το κομμάτι το δικό μας, που εκεί πρέπει να απευθυνθούμε. Έγινε μια συγκέντρωση στο Σύνταγμα, η συγκέντρωση που βρέθηκαν πάρα πολύ λίγα παιδιά. Δεν γίνεται έτσι. Η συγκέντρωση αυτή θα πρέπει να γίνει αφού τελειώσει το lockdown, αφού βρεθούμε εκεί που πρέπει να βρεθούμε και να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Παίχτες, προπονητές, παράγοντες, δημοσιογράφοι. Πρέπει να τελειώσει το εγώ. Πρέπει να είμαστε στο εμείς. Αλλιώς δεν έχουμε καμία τύχη. Σωστά. Θανάση. Έχει θίξει πάρα πολλά πράγματα ο Τάκης. Έθιξε πάρα πολλά θέματα και ο Πρόεδρος. Έχω ισχυρές, έχω ισχυρούς δεσμούς συμφωνίας και με τους δύο. Έχω και κάποιες διαφωνίες, διότι τα πράγματα τα βλέπω λίγο με τον δικό μου τρόπο. Και ποτέ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να ρίξει το ανάθεμα στη μία πλευρά, όταν είναι δεδομένο πως για πολλά πράγματα που συμβαίνουν it takes two to tango. Ειλικρινά δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Ανέφερε ο Τάκης το θέμα της Αργυρούπολης και των τριών σωματείων. Πρόεδρε, προφανώς και εκτιμώ, γιατί υπήρξα και εγώ σε αυτή τη θέση, ως παίκτης εννοώ. Προφανώς και εκτιμώ ότι υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τα χρήματά τους. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάποιοι από αυτούς προσφέρουν έργο. Μετά από τόσα χρόνια, ξέρετε τι λέω, Πρόεδρε, με όλη μου την καρδιά, εάν δεν έχει κάποιος να βάλει, να μην ασχοληθεί. Δεν θέλουμε ήρωες. Δεν θέλουμε ήρωες. Αν είναι να μείνουν 20 σωματεία σε αυτόν τον τόπο, ας μείνουν 20 σωματεία. Αν η Α1 πρέπει να γίνει με 6 ομάδες, να γίνει με 6 ομάδες. Το γεγονός ότι στην Αργυρούπολη υπάρχουν 3 σωματεία, Πρόεδρε, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ξέρετε γιατί δεν είναι τυχαίο? Γιατί υπάρχουν 3 άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να λένε, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, έτσι, τυχαίο είναι το παράδειγμα. Θα μπορούσε να είναι και 3 σωματεία στους αμπελόκηπους που μένω εγώ. Ας πάρουμε λοιπόν τους αμπελόκηπους. Αν υπήρχαν 3 σωματεία στους αμπελόκηπους, θα υπήρχαν 3 σωματεία, Πρόεδρε, επειδή θα ήταν 3 άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν να λένε ότι εγώ βάζω χρήματα και είμαι πρόεδρος στην τάδε ομάδα. Κανένας άλλος λόγος δεν υπάρχει. Κανείς. Επίσης, ξέρετε τι άλλο θέλω, Πρόεδρε? Τα λεφτά που βάζει ο καθένας από εσάς, να βρίσκει τρόπο να τα παίρνει πίσω. Εάν τα παίρνει πίσω, δεν μας κάνει χάρη, είναι business. Εάν δεν τα παίρνει πίσω, να μείνει στο σπίτι του, γιατί ο άνθρωπος έχει πολλά σοβαρότερα πράγματα να κάνει από το να χάνει λεφτά, να βάζει λεφτά σε ένα κουβά που δεν έχει πάτο. Μου επιτρέπεις, για να κάνουμε διάλογο, μου επιτρέπεις να απαντήσω καταρχάς. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ακούμε πολλές φορές τη λέξη επενδυτής. Η λέξη επενδυτής είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο που υπάρχει στο χώρο, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει επενδυτής. Το θέμα είναι πώς μπορείς, και εμένα αυτός ήταν και είναι ο στόχος μου, Τάκης το ξέρει, το έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, και ομολογώ ότι στον Πρωτέα είμαι κοντά, είναι πώς θα δημιουργήσει ένα σωματείο το οποίο να μπορεί να στέκεται στα πόδια του μέχρι εκεί που μπορεί
χωρίς να χρειάζεται τις παρεμβάσεις των προέδρων ή των αντιπροέδρων ή οποιοδήποτε άλλου που βάζουν τα χρήματα από την τσέπη τους. Μέχρι εκεί που μπορεί, Πρόεδρε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Μέχρι εκεί που μπορεί. Μέχρι συμφωνούμε. Εκεί που μπορεί. Μέχρι εκεί που μπορεί. Πρόσεξε, στον Πρωτέα, λέμε παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να ανεβούμε Α2. Θα μπορούσαμε. Και λοιπόν, τι έγινε που θα ανεβούμε Α2. Αυτή τη στιγμή όμως στο αντρικό του Πρωτέα παίζουν 7 παιδιά που προέρχονται από τον Πρωτέα και στο γυναικείο 10 από τα 12. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία για μένα που μπορείς να έχεις σαν σύλλογος. Άρα θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ήρωες δεν θέλουμε. Θέλουμε να, πρέπει να δημιουργήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες να μπορούν να είναι αυτάρκεις. Διότι δεν είναι μόνο, θα μου επιτρέψεις να σου πω και νομίζω ότι το ξέρεις πολύ περισσότερο στο χώρο από ό,τι είμαι εγώ, δεν είναι δυστυχώς μόνον οι πρόεδροι που θέλουν να βάλουν τα χρήματά τους για να πούνε ότι είναι πρόεδροι σε ένα σωματείο, γιατί να σου πω την αλήθεια, επειδή είμαι 20 χρόνια πρόεδρος στον Πρωτέα, δεν έχω επιδαψηλεύσει για κανένα αξίωμα, δηλαδή επειδή είμαι πρόεδρος στον Πρωτέα. Και μπροστά σε άλλα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, πρέπει να σου πω ότι μου είναι τιμή που είμαι στο χώρο και έχω φτιάξει κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι ωραίο, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω προσπαθήσει να κερδίσω τίποτα άλλο. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι τέτοιοι. Υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι. Και άλλου είδους παράγονται στον χώρο που δεν είναι πάντοτε τα αισθήματά τους αγνά. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Άρα λοιπόν, θα πρέπει, και έχεις δίκιο σε αυτό που λες, 6 ομάδες στην Α1. 6. Διότι για μένα το να ανελιχθεί μια ομάδα στην Α1 ή στην Α2 ή σε ψηλότερη κατηγορία, θα πρέπει να μπαίνουν και κάποια εχέγγυα ώστε η ομάδα αυτή να μπορεί να είναι συνεπής και να μην είναι πυροτέχνημα. Να έχει δηλαδή την υποδομή που απαιτείται για να μπορεί να κάνει, αν θέλει, σταδιοδρομία σε μια ψηλότερη κατηγορία. Αλλιώς είναι ένα πυροτέχνημα, πετάει στον ουρανό και σκάει και μετά κατρακυλάει και φτάνει πιο χαμηλά από ήταν πριν. Και τα σκάγια πλήττουν τους εμπλεκόμενους εργαζόμενους, προπονητές και παίκτες. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τάκη Καλατζή. Αν θυμάσαι, πέρυσι πρέπει να ανέβει και η μισή Ελλάδα κατηγορίες. Καλά, ας το περσινό, ας μην το συζητήσουμε. Η μισή Ελλάδα ανέβει και κατηγορίες. Τώρα έχουν μπερδευτεί και δεν ξέρουν ούτε πώς να ρίξουν, πώς να τους ρίξουν, τι να κάνουν, ποιους θα ανεβάσουν. Άκου φίλε Χρήστο. Γελάμε ενώ δεν θα έπρεπε. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Έβγαλα μια επιστολή πέρυσι εναντίον της Ομοσπονδίας για αυτό το χάλι που έκανε στην Β' Εθνική, Γ' Εθνική των Ανδρών και στην Α2 των Γυναικών. Δηλαδή, είπα ότι ήταν έκτρωμα. Το θυμάμαι, Πρόεδρε. Δεν είδα κανένα άλλο να μιλήσει όμως. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν αγαπάνε τον μπάσκετ. Όχι, κανένα σωματείο δεν μιλήσει. Και τα σωματεία, γιατί τι διαφορετικό έχουν. Τι νομίζω ότι τα σωματεία όλα είναι όπως είναι ο Πρωτέας, όπως είναι ο Ερμής, όπως είναι η Αμπελόκηπη που πιθανάζει. Να λέμε για τα δικά μας, να μην λέμε για τους άλλους, γιατί θα βγουν και θα πούν το οτιδήποτε. Εγώ έχω μία άλλη σκέψη και την έχω συζητήσει και με τον Χρήστο. Να υπάρχουν τα σωματεία τα οποία θα μπει μία ρήτρα οικονομική που θα λέει η Α2 κατηγορία στοιχίζει 150.000 ευρώ. Τα λεφτά στην τράπεζα. Να πληρώνονται οι παίχτες, οι προπονητές, οι γιατροί, οι φυσιοθεραπευτές. Ένα νούμερο λέμε στην τύχη. Β' Εθνική, 80.000 ευρώ. Τα λεφτά στην τράπεζα. Να πληρώνονται οι άνθρωποι. Και πλέον πρέπει να υπάρξουν αυτοί που έχουν την ικανότητα, αυτό που είπε και ο Θανάσης πριν με τις 6 ομάδες, που μπορούν να όχι να πληρώσουν και να κάνουν εκατομμυρίουχους τους παίχτες τους, να υπάρχουν στο μπάσκετ και να είναι φερέγγοι και κύριοι. Οι υπόλοιποι, αν δεν μπορούν ή δεν μπορούμε και εμείς οι προπονητές και οι παίχτες, μπορούμε να καθίσουμε στα σπίτια μας, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούμε να καθίσουμε και σε αυτά σε λίγο καιρό. Και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αρχή. Και αυτοί που σήμερα πάνε να πάρουν τις ομοσπονδίες δεν μας έχουν δείξει μέχρι τώρα κάτι. Όλοι παρουσιάζουν πρόσωπα, θέλουμε έργα. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που κουβαλάμε το σακί. Δεν είμαστε ούτε στην Α1 ούτε στην Ευρωλίγκα. Και εσύ, Πρόεδρε, κουβαλάς το σακί με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το κουβαλάμε όλοι οι άλλοι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπες. Βεβαίως. Υπάρχει ένα αστείο που γίνεται εδώ και 4-5 χρόνια, το οποίο είναι ότι το γηπεδούχο σωματείο πρέπει να πληρώνει τη διαιτησία.
Συγγνώμη, γελάω που το λέω. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, έρχονται οι διαιτητές και τους δίνουμε ένα φακελάκι που έχει μέσα, υποτίθεται, την αποζημίωσή τους για τον αγώνα που θα διευθύνουν. Υποτίθεται, γιατί παλιά χρόνια βάζανε στο φακελάκι δύο φακελάκια και λέγανε αν ήταν μεγαλύτερο το ποσό, έκανα λάθος. Άκη μου, γι' αυτό είπα υποτίθεται, έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Πόσο δύσκολο είναι πραγματικά. Και ξέρω βέβαια από πού ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Στην Εσκανά ξεκίνησε, διότι κάποια εποχή πριν από 5-6 χρόνια, η Εσκανά που έπαιρνε τα χρήματα συμμετοχής των σωματείων στις κατηγορίες, τα πήρε και τα έκανε κάτι άλλο. Και μετά δεν είχε να πληρώσει τους διαιτητές και κατέβηκαν οι διαιτητές σε απεργία. Και μέσα στη σοφία τους αποφάσισαν λοιπόν τα σωματεία να πληρώνουν τους διαιτητές, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι δημιουργείς ξαφνικά μία, πώς το λένε, μία συνδιαλλαγή ανάμεσα στο γηπεδούχο σωματείο και στο διαιτητή. Πρόσεξε, δεν κατηγορώ κανέναν, δεν υπονοώ τίποτα για κανέναν, αλλά όμως η γυναίκα του Κιάσαρα δεν αρκεί να είναι τιμία, πρέπει να φαίνεται κιόλας. Είναι πάρα πολύ απλό λοιπόν, θα ήταν πάρα πολύ απλό να πούνε, έλα εδώ λοιπόν, συνεχίζω από αυτό που είπες. Το πιο απλό πράγμα λοιπόν είναι πόσα είναι τα έξοδα αγώνων για τα παιχνίδια που είσαι γηπεδούχος. 4.000 το χρόνο, Φερρυπίν, έτσι, ωραία. Αυτά τα 4.000 κατατίθενται στην αρχή της χρονιάς στην Ένωση ή στην ΕΟΚ και πληρώνει η Ένωση ή η ΕΟΚ ηλεκτρονικά μέσω τραπέζης τους διαιτητές, τους κριτές και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και είναι όλα recorded, είναι όλα φτιαγμένα σωστά και δεν υπάρχει ουδεμία συνδιαλλαγή ανάμεσα στις ομάδες, στους διαιτητές, στους κριτές και σε οποιονδήποτε άλλο υπάρχει. Ένα πολύ απλό πράγμα σου λέω τώρα. Αυτό δηλαδή πρέπει να γίνει χτες. Όχι να το καθυστερήσουμε. Αυτό πρέπει να γίνει, έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Δηλαδή, ούτε απόδειξη δεν παίρνεις. Γιατί κανονικά θα μπορούσαν οι διαιτητές να έχουν μπλοκάκια μαζί και να κόβουν απόδειξη. Έλαβα 80 ευρώ, ας πούμε, 100 ευρώ. Ή να πληρώσουν στην εφορία. Όχι. Έτσι. Θανάση Ασπρούλια, όπως βλέπεις το πάνελ απόψε είναι αρκετά δυναμικό. Είναι δύο άνθρωποι μαζί μας οι οποίοι νομίζω δικαιωματικά ανήκουν στην επόμενη μέρα του μπάσκετ. Υπάρχουν ιδέες και μας αυτός είναι ο στόχος μας εδώ μέσα από αυτές τις εκπομπές που κάνουμε, να φέρουμε ανθρώπους σαν και εσάς να κατατίθονται ιδέες. Ξέρουμε πολύ καλά, έχουμε τα ακούσματα ότι εισακούγονται οι ιδέες που προτίθενται εδώ στις εκπομπές μας. Θανάση Ασπρούλια, γιατί έχει μακροημερεύσει τόσο πολύ αυτή η θολούρα στον ημιεπαγγελματικό, ημιέραση, τεχνικό αθλητισμό όλες αυτές τις δεκαετίες για πολιτικές σκοπιμότητες? Είναι απλά η τσαπατσουλιά η νεοελλαδίτικη? Ωραία ερώτηση, πολύ εύκολη απάντηση. Σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει όρθιο τίποτα, ακόμα και στις κορυφαίες ιστορικά στιγμές αυτής της χώρας, το μόνο που καταφέραμε ήταν να εξάγουμε τον χειρότερο εαυτό μας κατόπιν. Δηλαδή δεν αρπάξαμε καμία ευκαιρία. Δεν αρπάξαμε την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν αρπάξαμε την ευκαιρία του Euro του 2004 για το ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε αρπάξει όσο θα έπρεπε τις ευκαιρίες που μας έχει δώσει το μπάσκετ. Όταν μια χώρα λοιπόν είναι ένα απέραντο χάος, εγώ απορώ πως έχουμε κάποιοι από εμάς την απέτηση να υπάρχει ένας τομέας ο οποίος να είναι και να δουλεύει συνετά, προγραμματισμένα, οργανωμένα. Και αυτό που κάνει το μπάσκετ, για να είμαι ειλικρινής, εγώ θα το χαρακτήριζα και ένα μικρό θαύμα. Γιατί δεν δικαιολογείται με βάση την κατάσταση της χώρας. Από εκεί και πέρα, η απάντηση στο ερώτημα που κάνεις είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι βολεύει τους πάντες. Βολεύει τους παίκτες, τους προπονητές, βολεύει τα σωματεία βεβαίως, βολεύει τους πάντες. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που όλοι βολεύονται πίσω από μια κατάσταση ή είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν μια κατάσταση, έτσι, γι' αυτό και δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση, δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Δηλαδή, θα δεχτεί ένας παίκτης να πάρει 30% λιγότερα χρήματα για να είναι ασφαλισμένος? Δηλαδή, αντί να πάρει 1.000, θα δεχτεί να πάρει 650. Ας πάει στο σούπερ μάρκετ να δουλέψει με 300, Θανάση. Όχι, Τάκη μου, αυτή είναι μια πολύ εύκολη απάντηση. Εγώ μιλάω επί της ουσίας.
θα δεχθεί ο παίκτης. Η γνώμη μου είναι ότι δεν θα δεχθεί. Θα δεχθεί το σωματείο να δώσει 1000 στον παίκτη και να πληρώσει και άλλα 350-400 ασφαλιστικές εισφορές. Δεν θα δεχθεί. Γνώμη μου. Δεν θα δεχθεί. Γι' αυτό και οι τελευταίες εξελίξεις αναφέρουν ότι στη συνάντηση που έγινε με τους παίκτες και το Υπουργείο και τον κύριο Αυγενάκη και στη συζήτηση που έγινε προσπαθούν να βρουν ένα όσο γίνεται χαμηλότερο, μια χαμηλότερη εισφορά η οποία θα πληρώνεται είτε από τους παίκτες είτε από τις ομάδες, έτσι ώστε οι παίκτες να έχουν δημόσια ασφάλιση. Τουλάχιστον έχει υπάρξει πλέον, υφίσταται πλέον η αφορμή για περαιτέρω για μια αναδιάρθρωση κάποιων νομικών πλαισίων. Να πάμε σε κάποια σχόλια. Τι έλεγες, Θανάση, συνέχισε. Ας μας μείνει αυτό, διότι ο κ. Βασιλιάδης είναι και μεγαλύτερος από εμένα. Εμείς πάνω κάτω δεν έχουμε πολλά χρόνια διαφορά, μια γενιά είμαστε. Όλοι μας έχουμε συναντήσει πάρα πολλές ευκαιρίες τις οποίες εναποθέσαμε πάρα πολλές ελπίδες για ένα restart, για μία αλλαγή, για ένα διαφορετικό πρόσωπο που όχι απλά αποδείχθηκαν φρούδες αλλά κατέρευσαν. Πλέον και στην ηλικία που είμαι και μετά από τόσα χρόνια στον αθλητισμό δεν έχω την παραμικρή ελπίδα ότι μπορεί να γίνει κάτι συντεταγμένα. Ας είναι όμως έστω και περιοδικά ή αποσπασματικά σε κάποιες περιπτώσεις που θα γίνονται κάποια πράγματα προς όφελος και του αθλητισμού και των αθλητών και των σωματείων και όλων όσοι το έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Να πάμε σε κάποια σχόλια σας παρακαλώ, είναι αρκετά. Να προσθέσω αυτό. Χρήστο, μου επιτρέπεις? Ναι, βεβαίως. Ακούω τον Θανάση. Ο κίνδυνος είναι όταν είσαι πολλά χρόνια σε ένα χώρο και βλέπεις ότι χάνονται πολλές ευκαιρίες, ο κίνδυνος είναι να γίνεις κυνικός και να δεχτείς τα πράγματα όπως είναι. Εγώ θεωρώ ότι το Μητρό Συλλόγων που έγινε είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι το πρώτο βήμα. Οι σύλλογοι πλέον είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι λειτουργούσαν πριν. Άρα ξεκινάει κάτι διαφορετικό. Δεν λέω ότι βάζω όλες μου τις ελπίδες εκεί. Λέω όμως ότι αν εμείς που το αγαπάμε αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για την νομιμοποίηση όλων των εμπλεκομένων ώστε τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα με διαφάνεια, τότε θα έρθει καλύτερη ημέρα στο μπάσκετ. Ναι. Όντως. Τάκη. Και παρόλο που είμαι μεγαλύτερος έχω τον ενθουσιασμό εφήβου, έτσι. Αυτό είναι γνωστό. Άσε να τα λέει σε άλλους, όχι σε εμάς τον ξέρουμε. Τέλος πάντων είναι μεγαλύτερος. Σε αυτό που λέει ο πρόεδρος, τα σωματεία όμως που δεν θα έχουν αριθμό Μητρώου να μην παίξουν. Είναι μεγάλο αυτό που λέμε. Αυτοί που δεν έχουν αριθμό Μητρώου δεν πρέπει να κατέβουν στο πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να συμμετέχουν. Προπονητής που δεν έχει ταυτότητα δεν πρέπει να συμμετέχει στην Α, στη Β, στη Γ κατηγορία. Σωστό. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν όλα. Αν δεν το κάνουμε τώρα, συμφωνώ σε αυτά που είπε ο Θανάσης. Εγώ στη Βλασία, ο Θανάσης στις Σειρές και ο πρόεδρος στη Βούλα. Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Και εσύ όπου σε πάρει, όπου πας. Εγώ στη Βλασία θα έρχομαι, σε σένα και στο Θανάση. Βεβαίως. Είναι πολύ ευχάριστη η αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζει τα πράγματα ο κύριος Βασιλιάδης. Και αν είχα τη δυνατότητα θα έκανα το πάνω έτσι ώστε να συγχρονιστώ με την αισιοδοξία του. Λυπάμαι όμως που θα μαζευτούμε πάλι εδώ σε 2 χρόνια καλά να είμαστε για να συζητάμε ακριβώς για τα ίδια προβλήματα, για να συζητάμε ακριβώς για τις ίδιες καταστάσεις που πλήττουν τον αθλητισμό γενικότερα, όχι μόνο τον μπάσκετ, έτσι, και τη χώρα, και τα βήματα τα οποία θα έχουμε κάνει μπροστά θα είναι πάρα πολύ μικρά βηματάκια τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες στη χώρα και δεν έχουν γίνει. Ένα άλλο, συγγνώμη τώρα, θες να διαβάσεις κάποια μηνύματα, Χρήστο, αλλά επειδή άκουσα και τον Τάκη να μιλάει νωρίτερα, επειδή έχω ακούσει να γίνει αναφορά στις ακαδημίες, να ρωτήσω κάτι. Εσείς που ασχολείστε, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι και θα ήθελα να πω ότι ειδικά τον κύριο Βασιλιάδη, υπό μία έννοια και ως δημοσιογράφος, θα ήθελα να τον ενημερώσω ότι
Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον κρίνω σε προσωπικό επίπεδο. Διότι όλοι οι δημοσιογράφοι, και καλά τώρα, έχουμε άποψη για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να είναι δομημένος ο αθλητισμός, αλλά επί της ουσίας έχουμε μαύρα μεσάνυχτα για τον τρόπο με τον οποίο διοικείται μια ομάδα. Διότι μπορεί να λέμε ένα κάρομπελο φιλοσοφίες, ιδέες, απόψεις, να αναπτύσσουμε φιλοσοφίες για τον αθλητισμό κτλ. Αλλά ο τρόπος που διοικείται μια ομάδα καθημερινά είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό και εκφράζω το σεβασμό μου για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι παράγοντες σε ομάδες. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να ρωτήσω το εξής. Στις ακαδημίες σας, κύριε Βασιλιάδη, και όλοι οι παράγοντες, τους προπονητές, με ποια κριτήρια τους βάζετε? Τώρα έπεσε σε άνθρωπο. Όχι, είναι προσωπική ερώτηση για να μου πει, δεν είναι μομφή για τον κύριο Βασιλιάδη. Όχι, γι' αυτό σου έπεσε σε άνθρωπο. Για να αναπτύξω και το σκεπτικό μου πάρα πολύ γρήγορα, να πω το εξής. Σωστά. Επειδή δεν έχουμε χρήματα, επειδή θέλουμε να κάνουμε ένα ψυχικό σε ένα παιδί, επειδή θέλουμε να δώσουμε ένα μεροκάματο σε κάποιον άλλον, θεωρούμε ότι το πιο εύκολο είναι να του δώσουμε 100 δραχμές για να πάει να γίνει προπονητής στα μικρά. Αυτό συμβαίνει παντού, δεν συμβαίνει κατά τόπους. Αυτό συμβαίνει παντού. Σε ποιον θέλουμε να δώσουμε 200 ευρώ παραπάνω για να παίζει στην αντρική ομάδα? Του δίνουμε και ένα τμήμα των ακαδημιών για να κάνει προπόνηση. Και λοιπόν, το παιδί μου, συγγνώμη μια στιγμή πρόεδρε να τελειώσω. Ναι. Το παιδί μου, το παιδί σου, το ανήψιμο, γιατί εγώ δεν έχω παιδιά. Θα το πάω να το εμπιστευτώ στην πιο κρίσιμη ηλικία σε επίπεδο αθλητικής ανάπτυξης σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία παιδαγωγική πιστοποίηση από κανέναν. Και είναι τρόπος αυτός για να αντιμετωπίζουμε την αναπτυξιακή δραστηριότητα και μετά να μιλάμε για ταλέντα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αυτό. Okay. Μάλιστα. Τώρα θα σου πω το εξής, θα ξεκινήσω από το εξής, ότι δεν έχω ούτε έναν αθλητή ούτε μία αθλήτρια που να στο αντρικό ή στο γυναικείο που να προπονεί ομάδα ακαδημιών. Ξεκινάω από αυτό. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι πάντα προσπαθώ να έχω έναν άνθρωπο επικεφαλής της ακαδημίας. Οι ακαδημίες, πρέπει να σου πω, Θανάση, ότι απορροφούν το 70% των εσόδων από τις ακαδημίες. Δηλαδή δεν το βλέπουμε στιγνά σαν εισπρακτικό μηχανισμό για να πληρώσουμε το αντρικό και το γυναικείο. Διότι τα χρήματα τα οποία παίρνεις από τις ακαδημίες πρέπει να επιστρέφονται στις ακαδημίες σε μεγάλο βαθμό. Μην ξεχνάς ότι 7 χρόνια είχα προϊστάμενο των ακαδημιών τον Μάνο του Μανουσέλη. Το γνωρίζω. Ο οποίος, πρέπει να το πω, ότι ήταν και ο άνθρωπος που έκανε transform τις ακαδημίες του Πρωτέα από κάποιες καλές ακαδημίες σε πολύ καλές που νομίζω ότι είναι σήμερα. Δεν λέω ότι είναι οι καλύτερες, πρόσεξε, διότι, και ανοίγω μια παρένθεση, έχω κάνει αρκετά πράγματα στη ζωή μου. Κάποτε με ρώτησε λοιπόν κάποιος ποιο είναι το πιο δύσκολο project το οποίο έχω διοικήσει. Και τους είπα ο Πρωτέας. Και γελάγανε. Και λέει ο Πρωτέας, λέει, ο Πρωτέας, γιατί ο Πρωτέας? Και τους εξήγησα ότι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορείς να μανατζάρεις είναι καταρχάς μια ομάδα εθελοντών, γιατί ο Πρωτέας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εθελοντές που ασχολούνται με τις ομάδες, με το οτιδήποτε marketing κάνουμε, τα γραφεία, τις διαδικασίες. Βασιζόμαστε πάνω στη δική μας δουλειά και στη δική μας αγάπη για αυτό που έχουμε. Και το δεύτερο, οι προπονητές, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Εγώ δεν είμαι ειδικός στο μπάσκετ. Δεν μπορώ να κρίνω λοιπόν ένας προπονητής είναι καλός ή κακός. Άρα αυτό που πρέπει να κάνω είναι να πάρω ένα καλό προπονητή επικεφαλής των ακαδημιών, ο οποίος θα ξέρει ότι πρέπει να προσλάβει αντίστοιχα καλούς προπονητές για τις ομάδες τις μικρότερες, όσο το δυνατόν καλύτερους στο κλίμα στο οποίο ζούμε. Με αυτή τη λογική πορευόμαστε. Είναι επιτυχημένο πάντα? Όχι. Γίνονται λάθη? Βεβαίως και γίνονται. Αλλά προσπαθείς όσο το δυνατόν καλύτερος και το στοίχημα είναι πώς μπορείς συνεχώς να βελτιώνεσαι. Αλλά η διοίκηση μιας ομάδας, ειδικά μιας ομάδας που έχει από ακαδημίες, από 5 χρονών παιδάκια μέχρι 35 παιδιά, γιατί παιδιά είναι και 35 άριδες,
είναι από τα πιο δύσκολα tasks, τα πιο δύσκολα έργα τα οποία έχω κάνει στη ζωή μου. Το πιο δύσκολο. Δεν το συζητάω. Μάλιστα. Να μου επιτρέψετε να πάω σε κάποια σχόλια. Μας παρακολουθούν ο Ομοσπονδιακός Προπονητής της Εθνικής Κύπρου και φίλος εκπομπής ο Λίνος ο Γαβρίλ. Καλησπέρα Λίνο. Ο Ανδρέας ο Κουτσούρης, ο Άκης ο Ζωγραφάκης, ο Ανδρέας ο Παντωνίου, ο Λευτέρης ο Καλογύρου, ο κύριος Τζον Νίκος Πέτρου, καλησπέρα σε όλη την μπασκετοπαρέα. Έχουμε πολλές καλησπέρες από πολλούς. Πάμε σε κάποια άλλα σχόλια. Βασίλης Μπουτσόρης, καλησπέρα στην εξαιρετική παρέα σας και σε όλη την καλή προσπάθεια που κάνετε σε όλα τα επίπεδα. Η κυρία Μερσίνα Μιχαηλίδου, παρακολουθούμε την εκπομπή σας με μεγάλο ενδιαφέρον. Παναγιώτης Λούτζης, καλησπέρα σε όλους και συγχαρητήρια για την προσέγγιση και το ενδιαφέρον σας για ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους του αθλητισμού και έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και πολλά χρόνια, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ. Άκη Ζωγραφάκης, καλησπέρα σε όλους τους χαιρετισμούς μας σε όλους. Σαράντης Πρίγκιπας, ο Σαράντης ο Παπαχριστόπουλος, ο κύριος Βασιλιάδης θα ήταν καλό να συμμετέχει στη νέα διοίκηση της ΣΕΟΚ. Ο κύριος Τζον Νίκος Πέτρου, θα ήθελα να αναφερθώ μονάχα στα θετικά που έχουν προκύψει από τις παρούσες συνθήκες, γιατί όπως πάντα θα υπάρχουν και αρνητικά. Η ερώτησή του είναι μακροσκελής, δεν προλαβαίνουμε να τη διαβάσουμε τώρα. Ο κύριος Τσολάκης, καλησπέρα για την επιλογή του σημερινού του θέματος. Ο κύριος Πέτρου, άψογη προσέγγιση από τον κύριο Καλατζή στο εμείς αλλά και στα κριτήρια για τις ομάδες σε μικρότερες κατηγορίες. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καρατζάς, το μπάσκετ πρέπει να γίνει προϊόν ελκυστικό και κατ' επέκταση αυτοχρηματοδοτούμενο. Έχει πολύ ωραίες προτάσεις ο κύριος Βασιλιάδης και σε παλιότερη εκπομπή. Πώς σας φαίνεται το γερμανικό μοντέλο για τη δημιουργία συλλόγου με αυστηρά κριτήρια οικονομικά και αν θεωρείτε ότι η Ομοσπονδία θα το επιτρέψει? Δεν το γνωρίζω προσωπικά το γερμανικό μοντέλο, κύριε Πέτρου, θα το ψάξω και αν βρούμε κάποιον γνώστη θα κάνουμε ειδική εκπομπή γι' αυτό, σας το υπόσχομαι. Ο κύριος Τσουλούφης, πόσα σωματεία άραγε μπορούν να προκαταβάλουν το μπάτζετ της χρονιάς και πόσα θα βάλουν την εφορία στο κεφάλι τους ή μήπως θα το δεχτούν οι παίχτες ή οι προπονητές, είναι και δικό μας ερώτημα. Ο Παντελής ο Κουγιός, καλησπέρα Παντελή Κουγιέ, του έκανα έτοιμα φιλίας του Παντελή προθές, το αποδέχθηκε. Παντελή μου, εύχομαι να είσαι καλά, θα θέλαμε πολύ να είσαι σε μια επόμενη μας εκπομπή. Αν αγαπάμε τον μπάσκετ πραγματικά μόνο μια λύση βλέπω, επαγγελματικός και σχολικός αθλητισμός μόνο, πολύ ενδιαφέρον, το έχουμε συζητήσει και από αυτό το βήμα. Ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς, ο κύριος Ασπούλιας και ο Τάκης ο Καλατζής είπαν με 5 κουβέντες στις παθογένειες του ελληνικού μπάσκετ. Τους χαιρετισμούς μου στον Τάκη που έχω να το δω καιρό, αν και είμαστε σε κόντρα, αστείευομαι. Ο κύριος Προβατάρης, καλησπέρα, πολύ σωστές τοποθετήσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν το χώρο. Τάκη Καλατζή. Σε όλα αυτά, Χρήστο μου, ένα κομμάτι που θα έπρεπε να έχουμε είναι και ο σχολικός αθλητισμός, που μέσα από εκεί και από αυτή τη διαδικασία ίσως θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στη συνέχεια και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ. Δυστυχώς φεύγουμε από το κομμάτι του μπάσκετ και αυτά που είπε ο Θανάσης πριν, μίλησε για την κοινωνία, δεν υπάρχει σχολικός αθλητισμός. Όταν δεν υπάρχει σχολικός αθλητισμός δεν μπορούμε να μιλάμε για τα αυτονόητα. Πολύ σωστά, γιατί το είχα στο μυαλό μου, αλλά δυστυχώς με παρέσυραν οι κουβέντες των συνομιλητών εδώ. Νομίζω ότι πρέπει και ο σχολικός αθλητισμός σιγά σιγά να μπει στο σπίτι όλων των ανθρώπων. Αν επειδή είμαι και στην εκπαίδευση την πρωτοβάθμια, η κατάσταση, Χρήστο μου, είναι για γέλια. Δεν υπάρχει αθλητικό υλικό. Δεν υπάρχουν χώροι για να γυμναστούν τα παιδιά. Έχουμε παιδιά τα οποία δεν αγαπάνε το παιχνίδι. Πρόσεξε τι λέω. Δεν αγαπάνε το παιχνίδι. Δεν σου μιλάω για το μπάσκετ. Είναι με τα κινητά όλη την ώρα. Μπράβο. Σωστό. Με τα κινητά. Και όταν τα παιδάκια μεγαλώνουν και πάνε στην έκτη τάξη, σταματάνε και τη γυμναστική και θέλουν να μιλάνε μεταξύ τους.
όλα αυτά και με, την, με τον COVID που είχαμε, που τα παιδιά έχουν μείνει ένα χρόνο με τα κινητά και τα PlayStation και τα WebEx, η επόμενη μέρα θα είναι πάρα μα πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Μάλιστα. Αναπτύσσεται και διαμορφώνεται μια νέα γενιά ανθρώπων, μετανθρώπων. Υπάρχουν διάφορες τώρα φιλοσοφίες φουτουριστικές στην πιάτσα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θανάση Ασπρούλια. Είναι... Σ' ακούω απαισιόδοξο πολύ, ενώ υπάρχουν, υπάρχει αφορμή, μεγάλη αφορμή, Θανάση, να αναδιαρθρωθεί κάτι. Πότε έγινε, ρε Χρήστο, τελευταία φορά κάτι? Ίσως να μην είχαμε ζήσει ποτέ μία τέτοιου είδους παρατεταμένη κρίση και αλλεπάλληλη κρίση, γιατί μετά την οικονομική κρίση, μάλλον μέσα στην οικονομική κρίση, μας βρήκε και αυτό. Εγώ δεν ξέρω, θέλω να είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ να είμαι κυριολεκτικά, ότι αυτό το ταρακούνημα, γιατί τώρα υπάρχουν οικογένειες και παικτών που βιώνουν μεγάλα προβλήματα, ίσως να έχει προβληματίσει σαφώς και να υπάρχει και κάποιο πλαίσιο δράσης. Χρήστο μου, άκουσε να σου πω κάτι, γιατί αυτό το σκέφτομαι εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Ναι. Ο αθλητισμός είναι ένα επιμέρους κομμάτι του χαρακτήρα μας, της διαβίωσής μας, της κοινωνικής μας, τέλος πάντων. Το πιο βασικό κομμάτι είναι ο ίδιος μας ο χαρακτήρας. Αυτό που έχουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία δεν είναι η αθλητική μας λατρεία. Είναι ο εαυτός μας. Έτσι. Λοιπόν, εσύ θεωρείς ότι με αφορμή την πανδημία η κοινωνία μας έχει γίνει ή θα γίνει έστω και σε κάτι ελάχιστο καλύτερη από αυτό που ήταν? Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν θα γίνει. Και είναι θλιβερό το γεγονός ότι δεν θα γίνει. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι σε ένα χρόνο θα μιλάμε για την πανδημία ως μια κατάσταση που περάσαμε, αλλά ας κοιτάξουμε την επόμενη ημέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μας αφήνει κανένα απολύτως μήνυμα η πανδημία. Δεν μας αφήνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Όταν λοιπόν δεν μας αφήνει τίποτα σε επίπεδο κοινωνικό και ζωής, ποιος λέει ότι θα μας αφήσει σε επίπεδο αθλητικό? Ποιος μπορεί να το ισχυρίζεται αυτό? Μακάρι να επιβεβαιωθεί ο άνθρωπος, αλλά εγώ δεν έχω καμία τέτοια, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καμία τέτοια ελπίδα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Καμία. Θα μου επιτρέψεις, Θανάση μου, να διαφωνήσω? Όχι όσον αφορά το γεγονός. Όχι όσον αφορά αυτά που περιγράφεις. Αλλά όσον αφορά την οπτική γωνία που πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Διότι αν υιοθετήσουμε την άποψη που έχεις, τότε απλώς θα βυθιστούμε όλοι μαζί πιο γρήγορα στην καταστροφή. Θεωρώ ότι πάντα ήταν ευκαιρία. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κορονοϊός από μόνος του είναι καταλύτης, αλλά μπορεί και να γίνει. Νομίζω ότι είναι η στιγμή που οι άνθρωποι του χώρου, και εσείς σαν δημοσιογράφος και όλοι οι δημοσιογράφοι, και εμείς σαν σωματεία, και οι αθλητές και οι προπονητές, πρέπει να δούμε με διαφορετικό μάτι όλο αυτό το πράγμα στο οποίο λειτουργούμε. Πρόεδρε, συγγνώμη. Διότι η αισιοδοξία είναι driver. Η αισιοδοξία είναι αυτό που μας οδηγεί στην επόμενη μέρα. Χωρίς αισιοδοξία, χωρίς ελπίδα, να τα παρατήσουμε όλοι τότε. Δεν διαφωνώ καθόλου, πρόεδρε. Αλλά είμαστε ένα χρόνο σχεδόν πλέον. Έχετε δει κάποια διαφορά εσείς να υπάρχει γύρω σας? Όχι. Γιατί εγώ δεν φωνώ καμία. Καμία. Αλλά χρειάζονται δύο πράγματα. Υπάρχει μια πολύ ωραία αγγλική έκφραση. Υπάρχει το evolution και το revolution. Το evolution είναι η εξέλιξη. Το revolution είναι η επανάσταση. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται επανάσταση. Δεν χρειάζεται εξέλιξη. Και χρειάζεται, θα χρησιμοποιήσω και να με συγχωρείτε για την αγγλικούρα, αλλά δυστυχώς και το άθλημα βοηθάει. Χρειάζεται top-down approach. Δηλαδή η αλλαγή πρέπει να έρθει από πάνω και όχι από τη βάση. Δεν μπορεί να έρθει από τη βάση. Και γι' αυτό η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ κρίσιμη.
και θέλει πάρα πολύ προσοχή πού θα πάμε, ποιος θα είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, τι θα φτιάξουμε, πώς θα αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο, ώστε όλα αυτά τα πράγματα να προχωρήσουν και να είμαστε με έναν καινούριο υγιή τρόπο σε μια καινούργια εποχή. Χρειάζεται όμως αισιοδοξία και ελπίδα. Αν μπορούσα να αποκρυπτογραφήσω του Θανάση το σκεπτικό και την ερμηνεία των δρομένων, εγώ θα έλεγα ότι ο Θανάσης, η τοποθέτηση του Θανάση αποπνέει ένα κοινωνιολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν κάποιο συγκεκριμένο μεμονωμένο μάθημα της κοινωνιολογίας, π.χ. η κρίση στον αθλητισμό και όλες οι κοινωνιολογικές προεκτάσεις. Εγώ κατανοώ απόλυτα την αγωνία του Θανάση, διότι ο Θανάσης προφανέστατα ερμηνεύει ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη ή ανέλιξη στο πνευματικό υπόβαθρο του μέσου Έλληνα, δηλαδή ότι είμαστε και παραμένουμε μία ατομοκεντρική κοινωνία, ότι έχει χαθεί αυτή η παλιότερη καλή έννοια της κοινοκτιμοσύνης, δηλαδή ότι πρέπει να κυριαρχήσει το εμείς χρησιμοποιούμενο του εγώ. Νομίζω ότι ήταν μια κοινωνιολογική προσέγγιση του Θανάση, ένα πόρισμα θα έλεγα, με τον οποίο εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω καθόλου. Όμως, όσον αφορά Χρήστο Βασιλιάδη και Τάκη Καλατζή, την τοποθέτηση του Προέδρου, του Χρήστου Βασιλιάδη, βεβαίως όταν ασκείς διοίκηση και προκειμένου τώρα να ξεκολλήσει το κάρο από τη λάσπη, ο driver βεβαίως και πρέπει να είναι η αισιοδοξία και η ελπίδα και το top-down approach. Να θέλω, κάνω να σου, μια ερώτηση. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Μίλησες για την παλαιότερη εποχή της κοινοκτημοσύνης. Φτου, μακριά από μένα αυτή η λέξη. Δεν εννοώ πολιτικού περιεχομένου έκφραση. Ναι, κατάλαβα. Ίσως άλλο θα πρέπει να το ερμηνεύσω τι εννοούσα. Άλλο θέλω να πω όμως. Ο ρόλος του αθλητισμού, γιατί ένας από τους λόγους που αποφάσισα να ασχοληθώ με τον μπάσκετ σαν παράγοντας, είναι ότι σε προσωπικό επίπεδο, νομίζω το έχω ξαναπεί στην περασμένη εκπομπή, κέρδισα πάρα πολλά πράγματα, όχι λεφτά. Κέρδισα πάρα πολλά πράγματα ασχολούμενος με τον μπάσκετ στα νεανικά μου χρόνια. Και τα οποία μου χρησιμεύσα μετά στην δική μου ζωή. Και σκέφτηκα κάποια στιγμή πριν από 20 χρόνια όταν άρχισα να ασχολούμαι ότι θα ήταν καλό αυτό το μάθημα που πήρα εγώ στα 17 μου, στα 18 μου, στα 19 μου, που έμαθα δηλαδή ότι είμαι μέρος μιας ομάδας, ότι σε μια ομάδα μαθαίνεις τους ρόλους, μαθαίνεις ιεραρχία, μαθαίνεις πειθαρχία, μαθαίνεις να αγωνίζεις για την νίκη, μαθαίνεις να δέχεσαι την ήττα από ένα καλύτερο αντίπαλο. Αυτά είναι τρομακτικά μαθήματα ζωής. Και επειδή σαν λαός είμαστε ατομιστές, individualists, επειδή είπες για κοινωνικό ρόλο, ο κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού είναι ακριβώς αυτός. Και το ομαδικό άθλημα υπηρετεί κυρίως αυτό. Διότι ταλέντο θα βγει ένα στους 50.000. Οι υπόλοιποι 49.999 όμως παίρνουν πολύτιμα μαθήματα ζωής. Σωστά. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το αφήσουμε να χαθεί. Το μοναδικό πράγμα που κάνει ο επαγγελματικός αθλητισμός, πρόεδρε, αυτή τη στιγμή είναι να προωθεί το δόγμα ή εμείς ή κανείς, και επίτρεψέ μου σε αυτό να είμαι απόλυτος, και λόγω προσωπικής εμπειρίας και επειδή μετά από 20 χρόνια, 25 χρόνια σε αυτό το χώρο έχω τη δυνατότητα να αφουγκραστώ ορισμένα πράγματα, ο επαγγελματικός αθλητισμός στην Ελλάδα δεν έχει καμία απόλυτο σχέση με τον αθλητισμό έτσι όπως τον έχει στο μυαλό σου εσείς, τον έχετε, ή ο Τάκης, ή ο Χρήστος, ή ο καθένας. Το μοναδικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον επαγγελματικό αθλητισμό, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε μιλάμε για μπάσκετ, είτε μιλάμε για βόλεϊ, είναι ή εμείς ή κανείς. Και εάν δεν είσαι μαζί μας, είσαι εναντίον μας. Πολύ ωραία είναι αυτά που συζητάμε. Πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ να επιβεβαιωθείτε σε αυτά που σας λέω. Αλλά αυτή τη στιγμή ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι η πιο τρανή απόδειξη της απείλας που επικρατεί σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μιλάω για τον επαγγελματικό αθλητισμό, έτσι. Τα υπόλοιπα για τα
άλλα επίπεδα μπορούμε να τα συζητήσουμε, να τα αναλύσουμε όποτε θέλετε και με όποιο τρόπο θέλετε. Μιλάω για τον επαγγελματικό άθλημα. Είναι ο απόλυτος καθρέφτης της απείλας που επικρατεί σε ολόκληρη την κοινωνία. Δυστυχώς, Θανάση, δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ο θάνατός σου, η ζωή μου, πραγματικά έτσι είναι, έτσι αποτυπώνεται. Αυτό δείχνει η πραγματικότητα και δεν έχουμε κανένα λόγο να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ευτυχώς όμως εμείς εδώ απόψε μιλάμε... Ήρθαμε να συζητήσουμε για τις χαμηλότερες κατηγορίες, εκεί που εμφολεύει ακόμα ο ρομαντισμός, εκεί που υπάρχουν παράγοντες αρκετοί, θέλω να πιστεύω, ανιδιοτελείς, που ενστερνίζονται αυτό το δόγμα της κοινωνικής προσφοράς, όπως ο Χρήστος ο Βασιλιάδης, αλλά και κάποιοι άλλοι που σίγουρα υπάρχουν. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι πυρήνες παραγόντων και προπονητών όπως ο Τάκης ο Καλατζής, αλλά και δημοσιογράφοι του βεληνικούς, του δικού σου και της ποιότητας και της κουλτούρας της δικής σου, Θανάση, που νομίζω ότι μπορεί να χτίσει η επόμενη αρχή, δεν ξέρω, της Ομοσπονδίας, να προβληματιστεί ο ΣΕΠΚ. Ο ΨΑΚ βλέπουμε ήδη έχει αναλάβει κάποιες δράσεις, έστω και μέσα από τις περιορισμένες δυνατότητες που έχει. Μήπως δούμε κάτι καλύτερο μεθαύριο. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση και στους τρεις, Χρήστο. Ναι. Και θα ήθελα πάρα πολύ την απάντησή σας, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος. Πόσα παιδιά πιστεύεις, Πρόεδρε, θα ξαναγυρίσουν στον Πρωτέα από τις ακαδημίες να παίξουν μπάσκετ? Πόσα παιδιά πιστεύεις, Θανάση, μεγάλη σε ηλικία παίχτες στις μικρές κατηγορίες, δεν μιλάω για τις κατηγορίες της Α2 που μπορεί να παίρνουν και κάποια χρήματα, θα έχουν τα κουράγια μετά από ένα χρόνο να ξανασχοληθούν με τον μπάσκετ και να είναι μέσα στα γήπεδα, και πόσα από τα νέα παιδιά που ένα χρόνο τώρα δεν ξέρουν τι τους γίνεται θα ξαναέρθουν μέσα στο γήπεδο να πιάσουν μια μπάλα μπάσκετ και να βγάλουν ξανά τα όνειρά τους μπροστά? Αν μπορέσετε να μου απαντήσετε, να με βοηθήσετε και εμένα. Να ξεκινήσω? Ναι. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτό, Τάκη. Και με τους συνεργάτες μου, που, γιατί όπως ξέρεις, ο Πρωτέας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις ακαδημίες και προσπαθούμε να κάνουμε ένα στοιχειώδη προγραμματισμό για του χρόνου πια. Έχουμε μεγάλη δυσκολία στο να κάνουμε υποθέσεις για το πόσα παιδιά θα έχουμε στις ακαδημίες. Μπορεί να δούμε έκρηξη, μπορούμε να δούμε όμως και μεγάλη μείωση. Και δεν ξέρω να σου δώσω την απάντηση. Ναι. Μάλιστα. Δεν έχω τίποτα. Δηλαδή είναι αυτό. Αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα. Πάμε για τους μεγαλύτερους και για τα παιδιά που τα όνειρά τους πια τελειώσανε. Σε αυτά που είπαμε, ειδικά για σένα, Χρήστο, που ξέρω πως ποιος είσαι και τι είσαι, είναι ντροπή μέσα στην εποχή που ζούμε να μην έχει βγάλει μια ανακοίνωση η ΕΣΚΑ ή η ΕΣΚΑΝΑ και όλες οι ενώσεις ότι τα παιδιά που χάσαν τη χρονιά τους στο εφηβικό, στο παιδικό, στο προμήνι, στο μήνι, θα ξαναδιατηρηθούν άλλη μια χρονιά να παίξουν για να μην χάσουν αυτό το παιδικό το οποίο είχαν. Μπορεί να παίζεται. Τάκη, μπορεί να παίζεται αυτό. Ναι. Να βγουν να το πούνε, Χρήστο. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ προβληματισμένα. Τάκη μου, άκου να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, κατ' εμέ, ότι η κάθε ομοσπονδία θεωρεί ότι έχει το αυτοδιοίκητο. Τρομάρα μας. Η κάθε ένωση, συγγνώμη. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, για μένα, αυτό είναι δουλειά της ομοσπονδίας, η οποία πρέπει να βάλει κάτω τα φτερά της ενώσης και να ισχύει αυτό που θέλει η ομοσπονδία και όχι η κάθε ένωση να κάνει το ό,τι πρωτάθλημα γουστάρει. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Μέσα στα θέματα τα οποία συζητιούνται στο χώρο γενικώς, να ξέρεις ότι είναι και αυτό που είπες. Πώς μπορούμε να κάνουμε extend μία χρονιά ακόμα το παιδικό και το εφηβικό, ώστε τα παιδιά αυτά μην χάσουν τη χρονιά της χαράς αυτής που παίρνουν παίζοντας τα πρωταθλήματα της ηλικίας τους. Μάλιστα. Να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι συνεχίζεται ο διαγωνισμός. Αφήνετε τα σχόλιά σας για να μπείτε στην κλήρωση στο τέλος.
Κληρώνουμε απόψε μια θαυμάσια μαύρο-πορτοκαλί εμφάνιση μπάσκετμπου και ένα καπελάκι μαύρο-πορτοκαλί μπάσκετμπου σαν το δικό μου, καθώς και μια μπάλα μπάσκετ Jordan. Τα δώρα είναι προσφορά της Nikan, του κυρίου Ανδριόπουλου και, και του Flight Club Cos του Άκη του Ζωγραφάκη. Θανάση Ασπρούλια, θα ήταν τόσο δύσκολο να δημιουργηθεί ένα πρωτάθλημα νέων μεταξύ 18 έως 24 ετών με πλαφόν οικονομικά όσον αφορά το μισθό μαζί με εισφορές, ώστε να πάρει μια ανάσα ο αναπτυξιακός αθλητισμός, γιατί δυστυχώς η ηλικία πλέον 18-24 στην Ελλάδα είναι ακόμα αναπτυξιακή. Θεωρούμε αυτούς τους παίκτες ταλέντα. Αν η Ομοσπονδία η επόμενη που θα εκλεγεί, ρώταγαν το Θανάση τον Ασπρούλια όσον αφορά την τυχόν αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων, τι θα είχε ο Θανάσης να του συμβουλεύσει? Θα νομίσω να πω ότι δεν το έχω σκεφτεί, Χρήστο. Σε ευχαριστώ. Προκειμένου να πω μια μπαρούφα η οποία θα αποδείξει την άγνοια μου επί του θέματος, θα προτιμήσω να μην πείσω τίποτα, να μην πω τίποτα, να ακούσω τις προτάσεις, να ακούσω τις απόψεις των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αφιερώσει όλη τη ζωή σε αυτό, διότι είναι ένα πάρα πολύ επιστημονικό ζήτημα, το οποίο χρειάζεται κατοχυρωμένες και απόψεις οι οποίες προκύπτουν από έναν συλλογισμό και όχι το δικό μου συλλογισμό, που είναι εντελώς αγύμναστος πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Εγώ το μόνο που έχω να πω πάνω σε αυτό που λες είναι ότι, καλά, διαφωνώ εκ προημίου με το 24. Δεν μπορεί να υπάρχει αναπτυξιακή λίγα για παιδιά 24 ετών. Και όταν μιλάμε για ένα ελληνικό μπάσκετ που έχει τόσες πολλές θέσεις να καλύψει με Έλληνες παίκτες, είναι τόσες πολλές οι θέσεις που οι Έλληνες καλούνται να καλύψουν, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους 24 να τους βάλουμε να παίζουν σε αναπτυξιακή λίγα και να μην τους βάλουμε να παίζουν στην πραγματική λίγα. Αλλά εδώ, βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι, οι ομάδες, θα το πω έτσι λίγο λαϊκά τώρα, επιτρέψτε μου, δεν είναι φιλανθρωπικά έδρυμα. Δεν είναι... Το είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά, Χρήστο. Ναι. Δεν είναι... Επειδή αυτός είναι 18 χρονών, έχει προσόντα, φέρ' το να παίξει. Γιατί εξαιτίας του 18χρονου, λέμε τώρα έτσι, ένας προπονητής μπορεί να χάσει τη δουλειά του. Στην Ελλάδα. Ναι. Στην Ελλάδα. Και για να το συνεχίσω, Θανάση, μετά έχει Βαλένθια Ρεάλ, Κόπα Ντελ Ρέι, και στη Ρεάλ παίζουν τρεις πιτσιρικάδες του 2003 και του 2004 γεννημένοι. Τάκη, αυτό είναι μια απόφαση που έχει πάρει η ομάδα. Από την άλλη μεριά, όπως θα πρέπει να σκεφτούμε, ότι και επειδή ένα παιδί είναι 20 χρονών, 21, δεν έχει αυτοδικαίως την απέτηση να παίζει 15, 20, 25 λεπτά. Όχι. Αν αξίζει όμως πρέπει να παίξει. Αν αξίζει. Να του κόψεις τον δρόμο. Αν δεν αξίζει, πρέπει να τον φωνάξεις και να του πεις. Αν αξίζει, επειδή είσαι προπονητής, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι εσύ που είσαι προπονητής το ξέρεις πολύ καλύτερα από ότι το ξέρω εγώ που κάθομαι στην τηλεόρασή μου και βλέπω 5 να παίζουν και 7 να μην παίζουν, που 7 συνήθως είναι πάντα οι καλύτεροι από αυτούς που παίζουν για εμάς που το βλέπουμε απ' έξω. Ο καθένας μπαίνει μέσα στο γήπεδο και το δείχνει. Όταν δεν κάνει όμως το παιδί, θα πρέπει να του το πεις. Δεν κάνεις, μπορείς να πας να παίξεις κάπου αλλού, όχι εδώ. Δεν γίνεται πια να παραμυθιάζουμε τα παιδιά ότι θα παίξεις και θα παίξεις και θα παίξεις. Και πάνε 24 χρονών και όχι σταματάνε να παίζουν. Σταματάνε να ασχολούνται με τον μπάσκετ. Γιατί φεύγοντας ο Βασιλιάδης και κάποιοι άλλοι άνθρωποι από το χώρο, σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε και παράγοντες. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να θέλουν να ασχοληθούν. Δεν είναι μόνο μέρες το πρόβλημα. Και είμαι απόλυτο σε αυτό. Δεν είναι μόνο μέρες. Έχουν ευθύνες και οι παίκτες. Όλοι. Έχει ευθύνες και το περιβάλλον. Έτσι. Που βρίσκεται γύρω από τους παίκτες και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να τα λέω και να τα επαναλαμβάνω. Και οι οικογένειες και οι γονείς και οι μάνατζερ, όλοι. Ξεκάθαρα. Όλοι. Δεν είναι μόνο των προπονητών που δεν βάζουν τους παίκτες.
Όχι, όχι, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε επειδή ένα παιδί είναι 18 χρονών, είναι 2 μέτρα και τρέχει το γήπεδο λίγο γρήγορα, πρέπει να παίζει 20 λεπτά οπουδήποτε. Όχι. Γιατί και εγώ που είμαι 30 και δεν είμαι. Μισό λεπτό. Γιατί και εγώ που είμαι 30 και δεν είμαι 20 τάκι, και εγώ επαγγελματίας είμαι. Και εγώ το συμβόλαιό μου θέλω. Γιατί δηλαδή κάποιος ο οποίος κάνει προπόνηση με τον τρόπο που κάνω εγώ, δεν προσέχει τη ζωή του με τον τρόπο που τον προσέχω εγώ, θα πρέπει αυτό. Επειδή είναι 10 χρόνια νεότερος από ότι είμαι εγώ, να παίζει περισσότερο από εμένα που το κατασπάρασε στην προπόνηση. Συμφωνώ μαζί σου. Αν δεν κάνει, θα πρέπει να φύγει. Μπράβο. Μπράβο. Οπότε είναι λίγο πιο σύνθετη. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι όλους. Είναι κάτι το οποίο με βασανίζει πολλά χρόνια. Ο ρόλος των ενώσεων. Μήπως θα έπρεπε να είναι τελείως αναπτυξιακός. Τι εννοώ? Προσπαθώ να καταλάβω πολλές φορές για ποιο λόγο μια ομάδα να αγωνίζεται, ας πούμε, στην Β' Εσκανά, αν στόχος της δεν είναι είτε να ανέβει είτε να βγάλει ταλέντα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, εάν ήταν μια διαφορετική δομή του συστήματος και λέγαμε ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, η Α1, υπάρχει η Α2, υπάρχει η Β' Εθνική. Της Γ' Εθνικής δεν έχω καταλάβει το σκοπό. Αλλά ας πούμε ότι υπάρχει η Γ' Εθνική. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα τοπικά που λέμε. Μήπως τα τοπικά θα μπορούσαν να είναι οι χώροι όπου... Αυτό που ρώτησε, δεν θυμάμαι ποιος το ρώτησε τώρα, το 18-24 Χρήστο, εσύ το ρώτησες. Εγώ. Ναι. Γιατί κάπου εκεί περίπου είναι οι ηλικίες του NCAA. 18-22, άντε μέχρι το 24 επιτρέπει το NCAA να παίζεις. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να μπει ηλικιακό όριο στα τοπικά? Λέω τώρα, μου ήρθε η ιδέα τώρα έτσι, σας λέω, με βασανίζει πολύ καιρό για το τι ρόλο παίζουν τα τοπικά πρωταθλήματα και τι ρόλο παίζουν οι εθνικές κατηγορίες. Αυτό να μας το απαντήσει ο Τάκης ο Καλατζής, που είναι προπονητής σε Α' Εσκανά και το βιώνει εκ των έσω αυτό. Πόσο ακούγεται, Τάκη, αυτή η ιδέα? Δηλαδή είναι σαν να λέει ο Χρήστος να βρίσκονται σε αναπτυξιακό καθεστώς όλα τα πρωταθλήματα από τη Γ' Εθνική και κάτω, μάλλον από τα Α' τοπικά και κάτω, και τα υπόλοιπα παιδιά 28, 29, 30, 35 ας πάνε να παίξουν εργασιακό. Έχει το ΕΚΑ φονταστικό εργασιακό και έχει το μπασκετάκι για να το εκλαϊκεύσω. Ναι, υπάρχουν παιδιά όμως και 30-35 που αξίζουν να είναι εκεί, γιατί προσπαθούν και γιατί δουλεύουν και γιατί τους αρέσει αυτό. Όμως αυτό είναι ένα κομμάτι που θα το αποφασίσει η διοίκηση. Όταν θα πάει ένας προπονητής και θα πει στον κύριο Βασιλιάδη, στον κύριο Ασπρούλια, πρόεδρε, εγώ για να δουλέψω εδώ θέλω να δουλέψω με 12 πιτσιρικάδες, αλλά δεν θα με κυνηγάς αν η ομάδα ξεκινήσει και κάνει 0-4 και χάσω τα 300 ευρώ, τα 500. Τη σημερινή εποχή αυτό θα γίνει μόνο αυτό στο ξεκίνημα που Θανάσης. Όταν θα μου κάνει εμένα συμβόλαιο ο πρόεδρός μου και αν αύριο το πρωί θα θέλει να με διώξει και θα πρέπει να με αποζημιώσει, τότε ναι, θα μπορεί και ο προπονητής να το κάνει. Ο προπονητής είναι επί ξύλου κρεμάμενος εάν δεν έχει τη στήριξη της διοίκησης. Π.χ. εγώ το Σερελή τον έχω παίξει αντίπαλο και στην Α κατηγορία της Αθήνας και τον έχω παίξει και αντίπαλο στην Α2 εθνική κατηγορία. 20 τόσα χρόνια προπονητής στο Λαύριο. Δεν είναι τυχαίο αυτό που παρουσιάζει σήμερα ο Σερελής. Δεν είναι τυχαίο πώς έφτασε το Λαύριο εκεί. Δεν είναι τυχαίο που η στήριξη των προπονητών τους δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν. Είπε χθες το βράδυ και χάρηκα πάρα πολύ που τον άκουσα. Δεν έχω άγχος σε αυτή την ομάδα. Εγώ στον Ερμή έχω άγχος, που είναι Α' Εσκανά. Ξέρεις τι μεγάλο πράγμα είναι να λέει ένας προπονητής στην Α' Εθνική κατηγορία? Δεν έχω άγχος που είμαι εδώ και δουλεύω. Και μόνο αυτό είναι η μεγαλύτερη πληρωμή που θα μπορούσε να έχει ο Χρήστος ο Σερελής. Νομίζω ότι σου απάντησα με τρόπο να μην προσβάλλουμε και κανέναν. Μάλιστα. Λοιπόν, τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πάρα πολλά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα. Πάρα πολλά συγχαρητήρια για το επίπεδο της απόψινής συζήτησης. Ο Γιάννης ο Τσουμπρής
προς επίρρωση αυτό που μας είπε πριν ο Χρήστος ο Βασιλιάδης, ο Γιάννης ο Τσουμπρής είναι ο προπονητής του αναπτυξιακού τμήματος της ΕΣΚΑΝΑ. Για τη χαμένη χρονιά έχουν γίνει ήδη συζητήσεις, αλλά χρειάζεται η συνεργασία όλων των ενώσεων με την καθοδήγηση της Ομοσπονδίας. Έχουμε ένα μήνυμα από το γυμναστή της ΤΣΕΣΕΚΑ, τον Κώστα του Χατζηχρήστο, πασίγνωστο γυμναστή και φίλο της εκπομπής, τον έχουμε φιλοξενήσει τον Κώστα εδώ από αυτό το βήμα, ο οποίος μας λέει το εξής. Δεν υπάρχει επαγγελματισμός στον επαγγελματικό αθλητισμό. Φοβερό. Τρομερή κουβέντα. Τρομερή κουβέντα από έναν επαγγελματία του πολύ υψηλού επίπεδου. Δεν υπάρχει επαγγελματισμός στον επαγγελματικό αθλητισμό. Είναι θέμα για εκπομπή, Χρήστο. Είναι θέμα για εκπομπή. Αν δεχθεί ο Κώστας ο Χατζηχρήστος να κάνουμε μία εκπομπή πάνω σε αυτό του το σχόλιο, μου έχει προξενήσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα παρακαλούσα από το control αν υπάρχουν ο αριθμός των σχολιαστών προκειμένου να προβούμε στην κλήρωση, για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την πολύ όμορφη και επικοδομητική εκπομπή. Θα την ήθελα. Λοιπόν, σαν επιμήθειο, Θανάση Ασπρούλια, πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα? Βασικά θέλω να σε ρωτήσω γενικά τι ακούς, επειδή είσαι άνθρωπος που ζεις έντονα στην κοινωνία, πώς βλέπεις αυτή την ιστορία με τον κορονοϊό να εξελίσσεται οικονομικά και όχι μόνο στον αθλητισμό? Νομίζω ότι ακόμα και οι πιο καταρτισμένοι οικονομολόγοι, υπουργοί οικονομικών και οικονομίας όλων των χωρών του πλανήτη αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να προβλέψουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα, όχι της Ελλάδας, αλλά οποιασδήποτε χώρας. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποια προβλήματα. Τώρα, σε ποιο επίπεδο, σε τι βαθμό και πόσο θα επηρεάσουν τη στατικότητα της κοινωνίας, δυστυχώς θα χρειαστεί να το γνωρίσουμε εμπειρικά και όχι προϋπολογιστικά. Χρήστο Βασιλιάδη. Θα ήθελα να πω ένα, όχι συγγνώμη, αλλά λίγο να απολογηθώ για το γεγονός ότι με ακούτε και είμαι απεσιόδοξος. Δεν είναι η φύση μου να είμαι απεσιόδοξος, αλλά δυστυχώς ζω σε μια χώρα η οποία σε τέτοιου είδους ζητήματα δεν με κάνει να αισθάνομαι αισιόδοξος για τίποτα. Και επειδή μίλησε ο κύριος Βασιλιάδης για επανάσταση, η τελευταία μεγάλη επανάσταση, κύριε Βασιλιάδη, ήταν προϊόν της ψυχούλας στη χώρα, ήταν προϊόν της ψυχούλας ενός ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που ονομάζεται Σοφία Μπεκατόρου. Αυτή ήταν η τελευταία μεγάλη επανάσταση στην Ελλάδα και δεν ξέρω πότε θα υπάρξει η επόμενη. Μάλιστα. Συγκλονιστικά, όντως, τόσα πολλά που συμβαίνουν τους τελευταίους 12 μήνες, λες και έχει πραγματικά κολοβωθεί ο χρόνος, λες και υπάρχει συστολή του χωροχρονικού συνεχές που θα λέγανε και οι αστρονόμοι, οι αστροφυσικοί. Χρήστο Βασιλιάδη, πώς βλέπεις να εξελίσσεται κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικά όλη αυτή η ιστορία με την πανδημία? Κοίταξε να δεις, η απάντηση του Θανάση του Ασπρούλια ήταν πάρα πολύ σωστή. Νομίζω ότι εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, που δεν έχει λυθεί το βασικό θέμα ακόμα, του πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα του κορονοϊού, δηλαδή δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να πούμε ότι έχουμε εμβολιαστεί όλοι και άρα το εμβόλιο μας σώζει και προχωράμε στην επόμενη μέρα. Κανένας δεν μπορεί να σου δώσει πρόβλεψη για το τι θα γίνει. Αυτό που με απασχολεί εμένα προσωπικά, επειδή ξέρεις, διαβάζω, ασχολούμαι και η προηγούμενη δουλειά μου ήταν και λίγο, είχε λίγο σχέση με αυτά τα θέματα. Με απασχολεί ότι είναι ένας ιός ο οποίος χτυπάει κυρίως τα πιο χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Δηλαδή δημιουργεί μια νέα φτωχοποίηση. Και αυτό δεν θα μπορέσουμε να το κρίνουμε στο βάθος ενός χρόνου.
θα φανεί, όπως ο κορονοϊός φαίνεται μετά τις 14 μέρες, έτσι και αυτό που συμβαίνει τώρα κοινωνικά και οικονομικά, δεν θα φανεί αύριο, θα φανεί σε 3-4 χρόνια από τώρα. Αυτό με φοβίζει, καθώς και το ότι ο γεγονός ότι δεν ξέρουμε πότε θα έρθει το τέλος της ιστορίας για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Μάλιστα. Τάκη Καλατζή, μία ευχή, μία προτροπή, μία πρόταση, αν και είσαι γεμάτος προτάσεις. Η προτροπή είναι, Χρήστο μου, να έχουμε υγεία, να ξαναβρεθούμε εκεί που αξίζει στον καθένα μας, όποιο και αν είναι το μετερίζει του. Και πάνω απ' όλα, ίσως είναι η εποχή να βγούμε όλοι ενωμένοι από αυτό. Αν δεν βγούμε και αυτή τη φορά, νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τον Θανάση. Ναι. Και δεν θα θέλω να συμφωνήσω με τον Θανάση, παρόλο τον αγαπάω, τον εκτιμάω. Είναι η μοναδική φορά που πρέπει να είμαστε εμείς, όλοι μαζί. Ναι. Δύσκολες μέρες μας περιμένουν και πιο πολλές δύσκολες μέρες θα είναι για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας. Τα πιο νέα παιδιά. Σε αυτά τα παιδιά πρέπει να δώσουμε βάση και να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Θα παρακαλέσω και τους τρεις σας να μου πείτε από έναν αριθμό για τους τυχερούς μας απόψε από το 1 μέχρι το 33. Τάκη Καλατζή, έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 33, σε παρακαλώ. Το 15. Το 15 να καταγράψει το κοντρόλ. Χρήστο Βασιλιάδη. Το αγαπημένο μου 7. Το 7. Θανάση Ασπρούλια. Ρίξτο. Το αγαπημένο μου 12 που φορούσα ακόμα για την πρώτη χρονιά που πήγα στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί μόλις είχε πει ο Στερεγάκος και δεν το ήθελε κανείς. Φοβερό. Λοιπόν, 15, 7 και 12. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και την ανταπόκρισή σας. Οι τηλεθεατές μας θα πληροφορηθούν. Οι τυχεροί μας θα πληροφορηθούν για τα δώρα που κέρδισαν με μήνυμα στην ομάδα μας The Basket Book που θα δημοσιοποιηθεί αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής. Χρήστο Βασιλιάδη, Θανάση Ασπρούλια, Τάκη Καλατζή, σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας εδώ. Αγαπητοί μπασκετόφιλοι, κλείνει άλλη μια ακόμη εκπομπή Restart Basketball την ερχόμενη Τρίτη. Είμαστε σε επαφή, έχουμε συνεννοηθεί ήδη. Θα φιλοξενήσουμε στο Retro Stories την παλιά δόξα των λιμνανθρώπων του Los Angeles, των Los Angeles Lakers, τον παίκτη με τα 5 πρωταθλήματα του NBA, τον Michael Cooper, τον ξερακιανό αυτό σουτέρ και τρομερό αμυντικό κατευθείαν από το Los Angeles και από το Chadwick School. Είναι προπονητής στο Chadwick εκεί στο High School στο Los Angeles αυτή τη στιγμή. Την ερχόμενη Τρίτη λοιπόν, Michael Cooper, θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.